Φεύγομαι ψηλά το κεφάλι και συγκινημένος, αλλά θα είμαι πάντα παρόν στους αγώνες της κοινωνίας, του λαού μας. Υπερήφανος και συγκινημένος, ο Γιάννης Κουράκης αποχαιρέτησε τους δημάρχους και συνεργάτες του στην ΠΕΔ Κρήτης, όπου διετέλεσε πρόεδρος επί δύο θητείες με συνέπεια και ευθύνη, καταθέτοντας, όπως είπε, την ψυχή του για τη διεκδίκηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, αλλά και για μια ισχυρή αυτοδιοίκηση προς όφελος των πολιτών. Αποχαιρετώ και την αυτοδιοίκηση, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα παραμείνω ενεργός πολίτης. Θα είμαι ενεργός πολίτης και με τις γνώσεις μου και με τις εμπειρίες μου, το δήλωσα και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα είμαι κοντά στον κάθε δήμαρχο, στον κάθε πολίτη. Χρειάζεται λοιπόν τώρα μια νέα λειτουργική μεταρρύθμιση, το πιστεύω πάρα πολύ, που θα έχει πόρους, προσωπικό, ανθρώπινο δυναμικό πάνω απ' όλα, αλλά και αρμοδιότητες. Θα καταθέσω τις δυνάμεις μου, την ψυχή μου. Θα παραμείνω ενεργός πολίτης και θα είμαι παρόν στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες, δήλωσε ο Γιάννης Κουράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του θεσμού, στις μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις, καθώς και στο ταμείο του 1.059.000 ευρώ που παραδίδει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Παραδίδουμε και μια πάρα πολύ ισχυρή οικονομικά ΠΕΔ. Αποπληρώσαμε την περίοδο αυτή, το σύνολο αυτού του κτηρίου ανήκει στην ΠΕΔ, σύν την προγραμματική σύμβαση με το Περιφερειακό Θέατρο, το Δημοτικό, και παραδίνουμε σήμερα στα ταμεία της ΠΕΔ, χωρίς να οφείλει σε κανένα, αποπληρωμένα τα πάντα, 1.059.000. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν ένα εργαλείο, το οικονομικό εργαλείο, για να κάνουν θαύματα και πάρα πολλά. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Κουράκης, ανέδειξαν το ζήτημα των δασικών χαρτών, διεκδίκησαν το νέο σύγχρονο ΒΟΑΚ, με τις παρεμβάσεις να είναι σημαντικές για το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, σε ζητήματα πράσινης ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, μετανάστευσης και όχι μόνο. Δυνατές στιγμές υπήρχαν πάντα, αλλά οι δυνατές στιγμές όταν ακούς σε ένα συνέδριο να συμφωνούν με τη θέση της ΠΕΔ, όταν ακούς ένα διοικητικό συμβούλιο της ΧΕΔΕ να ονοματίζουν, ας πούμε, τις πρωτοβουλίες της ΠΕΔ, αλλά και του Γιάννη του Κουράκη ως Δήμαρχος Ηρακλείου, για πρωτοποριακές αποφάσεις που έχουμε πάρει και με τόλμη έτσι διεκδικήσαμε, νομίζω αυτό σε κάνει περήφανο. Μεταξύ άλλων, στήριξαν κοινωνικές δομές και δράσεις πολιτισμού, όπως η υλοποίηση της έκδοσης λεκτικού νομίσματος για τα 80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων. Ο Γιάννης Κουράκης είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους του, στους πολίτες και φορείς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη πορεία και την επίτευξη των υψηλών στόχων που έθεσαν από την αρχή της αιτίας τους.